Απογοητεύτηκαν. Απογοητεύτηκαν γιατί ήταν και πολύ καλή κυρία και τους άρεσε πάρα πολύ που κάνανε μία μέρα μάθημα. Ήταν πολύ ενθουσιασμένα. Ήταν η καλύτερη μέρα, μου λέγανε. Και τώρα ξαφνικά, δηλαδή, μόλις τους είπα ότι η κυρία έφυγε και δεν θα κάνετε μάθημα για κάποιο διάστημα, στενοχωρήθηκαν. Μία μέρα μόνο κράτησε η χαρά των τριών μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της Γάβδου. Για την Κέλλη, τον Νικόλα και τον Χρήστο, η νέα σχολική χρονιά άρχισε στις 13 Σεπτεμβρίου όταν και έφτασε η δασκάλα στο νησί και σταμάτησε για άγνωστο πόσο μόλις μία μέρα μετά. Δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε δάσκαλο πάλι. Είναι τρίτη δημοτικού τα παιδιά και τα δύο τα δικά μου και άλλο ένα στην Τετάρτη και είμαστε με το σχολείο κλειστό και δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε δάσκαλο. Είναι δύσκολο. Τα παιδιά περιμέναν πώς και πώς, είχαν ετοιμαστεί. Ξέρετε πώς είναι αυτά τώρα. Δεν έχουν και πολλές ασχολίες εδώ, μόνο το σχολείο έχουν, δεν έχουν κάτι άλλο. Πρωτοδιόριστη με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και τρία ανήλικα παιδιά, η δασκάλα που τοποθετήθηκε στο σχολείο του Ακριτικού νησιού δήλωσε αδυναμία να διδάξει στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Αφού πήγε λοιπόν στη Γάβδο, εκεί είδε την κατάσταση, αλλά εκεί εκ των προτέρων εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της. Από την αρχή μας εξήγησε στον αγιασμό και μας ενημέρωσε βέβαια και τηλεφωνικά όταν αποφάσισε να παραιτηθεί, μας ενημέρωσε και για τους λόγους και όλα. Βέβαια. Η κοπέλα είναι από τη Θεσσαλονίκη, έχει τρία παιδάκια, πολύ μικρής ηλικίας, 5,5, 6,5 και ενός χρόνου το μικρό. Έχει την αμέριστη κατανόηση από εμάς καθώς πρώτη φορά μπήκε σε τάξη. Όπως με ενημέρωσε, επικοινώνησε και πολλές φορές με την υπηρεσία να καθοδηγηθεί και στα πιο απλά διαδικαστικά γραφειοκρατικά. Την κατανοώ γιατί πραγματικά βρέθηκε στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Οι επιλογές της δασκάλας ήταν δύο. Να μείνει μακριά από τα παιδιά και την οικογένειά της ή να παραιτηθεί. Έτσι τα τρία παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο της Γάβδου έμειναν να περιμένουν τη στιγμή που θα βρεθεί εκπαιδευτικός πρόθυμος να τα εφοδιάσει με γνώσεις και να γεμίσει το χρόνο τους. Είχα προενημερώσει τον περιφερειακό διευθυντή ότι ενδεχομένως το κενό θα μείνει στη Γάβδο, να λάβουμε έγκαιρα τα μέτρα μας, να ζητήσουμε από το Υπουργείο εάν υπάρχει δυνατότητα προκήρυξης της θέσης νωρίτερα από ό,τι προβλέπει η νομοθεσία. Η νομοθεσία προβλέπει αρχές Νοέμβρη. Αν το Υπουργείο Παιδείας δεν κάνει αποδεκτό το αίτημα της επίσπευσης της προκήρυξης της θέσης, τότε το σχολείο της Γάβδου θα παραμείνει κλειστό για πολύ καιρό ακόμη, με τις οικογένειες των τριών μαθητών να βιώνουν ξανά την απομόνωση και την αδυναμία της πολιτείας να στηρίξει την επιλογή τους να παραμείνουν ακρίτες. Για ποιο λόγο, πού είμαστε, πού ζούμε, στην Ελλάδα είμαστε κι εμείς. Δηλαδή, επειδή έχουμε κάνει οικογένεια εδώ, πρέπει να είμαστε έτσι, δηλαδή αυτό που περνάει συνήθως, Γάβδο είναι μωρέ. Συμβαίνουν αυτά. Η Δήμαρχος Γάβδου Ευαγγελία Καλίνικου σε αναρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τονίζει ότι ο αγώνας για το δικαίωμα των παιδιών των ακριτικών νησιών στην εκπαίδευση δεν θα σταματήσει μέχρι να δικαιωθεί. Οι περιοχές με ιδιαιτερότητες οφείλουν να βγαίνουν σε λίστα από μόνες τους ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να λειτουργούν.